Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις προτινόμενες εικόνες. Οι προτινόμενες εικόνες είναι γνωστές επίσης ως οι προεπισκοπήσεις των άρθων. Ουσιαστικά είναι η εικόνα που αντιπροσωπεύει κατά κάποιον τρόπο το περιεχόμενο που ανεβάζουμε κάθε φορά στο site ή blog μας. Διαφορετικά θέματα θα εμφανίσουν τις προτινόμενες εικόνες με διαφορετικό τρόπο. Το θέμα που έχουμε επιλέξει, δηλαδή το θέμα 2014, εμφανίζει τις προτινόμενες εικόνες ακριβώς πάνω από τον τίτλο του άρθρου. Για να προσθέσετε μια προτινόμενη εικόνα στο άρθρο σας είναι απλό. Κατά τη διάρκεια δημιουργίας άρθρου, μεταφερθείτε στο πάνελ προτινόμενων εικόνων όπως έχουμε δείξει σε παλιότερο μάθημα. Από εκεί πατήστε εισαγωγή προτινόμενης εικόνας. Το καινούριο παράθυρο που θα ανοίξει είναι η πλατφόρμα ανεβάσματος πολυμεσικού περιεχομένου του WordPress. Πάνω αριστερά μπορούμε να δούμε δύο καρτέλες. Η καρτέλα με όνομα Media Library εμφανίζει μια λίστα με τις παλιότερες φωτογραφίες που μπορεί να έχουμε ανεβάσει κατά καιρούς. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ανεβάσει κάτι στο site μας και επομένως πατήστε στην καρτέλα Upload Files. Πατώντας το κεντρικό κουμπί μπορείτε να εξερευνήσετε τον τοπικό σας δίσκο και να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να ανεβάσετε. Εναλλακτικά μπορείτε να σύρετε τις φωτογραφίες σας μέσα στο αρχικό παράθυρο. Όπως και να έχει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αφού ολοκληρωθεί το ανέβασμα της εικόνας σας μπορείτε να δείτε διάφορα πεδία στα δεξιά. Το πρώτο πεδίο αποτελεί το σύνδεσμο web της εικόνας που ανεβάσατε. Το επόμενο πεδίο είναι το πεδίο τίτλου της εικόνας. Ο τίτλος να εμφανίζεται στο χρήστη κάθε φορά που τοποθετεί τον κέρσορά του πάνω από την εικόνα. Τα πεδία caption και description είναι προαιρετικά και δίνουν επιπλέον πληροφορίες για το περιεχόμενο της εικόνας σας. Τέλος, το πεδίο εναλλακτικού κειμένου θα εμφανίζεται στη θέση της εικόνας στις περιπτώσεις που για κάποιο λόγο αποτύχει η εμφάνισή της ή όταν ο χρήστης έχει επιλέξει την απόκρυψη όλων των εικόνων. Είναι καλή τακτική το κείμενο του πεδίου αυτού να είναι σχετικό με το περιεχόμενο της εικόνας, καθώς βοηθάει τις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν τι αναπαριστά η εικόνα που ανεβάσαμε. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί Set Future Image που βρίσκεται κάτω και δεξιά. Η εικόνα που επιλέξαμε θα είναι η προτινόμενη εικόνα του άρθρου που θα ανεβάσουμε. Τώρα που έχουμε καλύψει όλες τις ρυθμίσεις, στο επόμενο βίντεο θα δημιουργήσουμε ένα άρθρο.